και να πάει και στο ζήτημα του ουράνιου τόξου. Στην εισήγησή μου το έθεσα το ζήτημα. Ναι. Έθεσα πολύ αυστηρά το ζήτημα, διότι την ίδια ημέρα είχε βγει ο εκπρόσωπός τους και μιλούσε για εθνική μειονότητα. Ναι. Και στην εισήγησή μου ρώτησα γιατί στα πρακτικά τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν και όταν προσφύγουν το ουράνιο τόξο στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητώντας μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, με ποιον το μέρος θα πάνε. Με της Ελλάδας που δεν το στηρίζει ή ως δικαιωματιστές θα πάνε με το ουράνιο τόξο. Η απάντηση, συναδέλφων, και μπορώ να πω και τα ονόματα του, είναι τα πρακτικά, ή θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Τι συνέβη εσένα. Θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Ναι, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Τι συνέβη εσένα και γιατί μας ρωτάς. Και είναι γραμμένο στα πρακτικά. Λέω πάλι. Μπορεί η κυρία Βλονίτου και άλλοι άνθρωποι να είναι πιο ήπιοι και να νομίζουν και όπως όλοι δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε και δεν υφίσταται θέμα εθνικής μειονότητας. Ναι. Πράγμα που προκύπτει και δεν προκύπτει από τη συμφωνία, αλλά μην αναλύσουμε όλα τα άρθρα αν δεν χρειαστεί. Αν χρειαστεί, θα αναλύσουμε και τα άρθρα γιατί υπάρχουν κενά. Όταν αναγνωρίζει ένα κομμάτι, αυτόματα. Στους αλυτρωτισμούς. Ποιους αλυτρωτισμούς. Είναι πολύ καθαρή η συμφωνία. Η εχθρική προπαγάνδα που λέει το άρθρο 6. Αν εμείς οι πέντε μαζευτούμε και πούμε αύριο στο Σύνταγμα δεν θέλουμε αυτή τη συμφωνία. Θέλουμε η Μακεδονία να είναι μία και ελληνική και τα βιβλία μας δεν πρέπει να βγάλουν τον Παύλο Μελά, λέω εγώ. Στο άρθρο 6 λέει θα μας μαζέψουν. Και το έχει υπογράψει. Έχει υπογράψει το άρθρο 6 που λέει ότι απαγορεύεται. Θα πάω στην κυρία Αντωνίου. Γι' αυτό λέμε ότι τελειώνει με τους αλυτρωτισμούς. Αλλάζουμε και τα βιβλία και αλλάζουμε και τα εμπορικά σήματα. Όλα αυτά τα ζητήματα όλα μαζί. Όλα μαζί, αυτά τα σήματα είναι εχθρικά προς την Ελλάδα και εγώ λέω ότι δεν κερδίσαμε τίποτα. Αν ρωτήσετε και το Σύλλογο Σύνδεσμο Βιομηχανίων Βόρειο Ελλάδος, συμφωνώ με τον κύριο Μπουκόρο να τον συμπληρώσω ότι και εγώ έδωσα τον εθνικό ύμνο και να συμπληρώσω ότι έχει 4 φορές το Μακεδονία και μακεδονικό λαό.